Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας σε μια ακόμη εκπομπή στις γειτονιές της Αθήνας. Μια εκπομπή που ασχολείται κυρίως με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τρεις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Δύο ομάδες από τον πρώτο όμιλο, τον Ολυμπιακό Λιοσίων με τον Γενικό Αρχηγό και Τεχνικό Διευθυντή Νίκο Ζουμπατόπουλο. Νίκο, καλησπέρα. Τον Ιάσονα με τον προπονητή του Βαγγέλη Γιαννόπουλο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και από τον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας, το Καματερό, με τον τεχνικό διευθυντή Γιάννη Πέτου. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε όλοι, είχαμε τη διακοπή του πρωταθλήματος στην 22η αγωνιστική, λόγω των γνωστών γεγονότων που είχαμε. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτή τη διακοπή πρωταθλήματος. Να ξεκινήσω με τον τεχνικό διευθυντή του Καματερού, τον Γιάννη τον Πέτρου. Γιάννη. Ναι, ήταν μια διακοπή που εμάς μας έκοψε και το ρυθμό και πιστεύω ότι το ρυθμό των περισσότερων ομάδων δεν ήταν το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να γίνει, ήταν όμως κάτι αναπόφευκτο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, παραβλέποντας ότι πάμε όλο και καλύτερα από ό,τι φαίνεται, ευελπιστούμε να ανοίξουν τα στάδια το συντομότερο δυνατό και να μπορέσουμε να φέρουμε έστω και για 20 ημέρες, έστω και για 30 ημέρες τους ποδοσφαιριστές πίσω, να τους κρατήσουμε λίγο ενεργούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν τους αφήσουμε από τις 12 Μαρτίου 15 που κλείσαμε μέχρι την 1η Αυγούστου που θα ξανασυναντηθούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα της απραξίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται με την επόμενη σεζόν, τους τραυματισμούς, δεφορμάρισμα κλπ. Σύντο ψυχολογικό, έτσι, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το ψυχολογικό μέρος στους αθλητές. Εμείς λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι είναι και τις ομάδες τις οποίες διεκδικούν μια θέση να αποφύγουν στον εργασμό. Αν δεν γίνει κάποια αναδιάρθρωση και μείνουν όπως είναι όλες, το πιο δίκαιο θα είναι για μένα να παιχτούν ένα-δύο παιχνίδια, αν αυτό είναι δυνατόν, ώστε να, η καλύτερη ομάδα να μείνει με ένα-δύο μπαράς. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση, από το να πέσουν, αν πέσουν αυτές που βάσει μαθηματικού πίνακα από τη στιγμή πέφτουν. Δηλαδή, η θύελα Αγίου Δημητρίου, το παλιό Φάληρο και Φωστήρας Ηλιούπολης. Ναι. Και είναι ο Απόλλων Χαλανδρίου στην 13η θέση με 22 βαθμούς. Δύο βαθμούς περισσότερους δηλαδή από τη θύελα Αγίου Δημητρίου. Ναι, θα ιστώνεται, ας πούμε, ο Απόλλων Χαλανδρίου. Ναι, δεν ξέρω αν εκεί στους δύο βαθμούς η απόσταση είναι αυτή η ασφαλεία που θα μπορούσε να κρυθεί ότι δεν τον πιάνει η τρίτη. Για μένα το πιο δίκαιο είναι να τηρηθεί αυτό που τηρείται και στους αγώνες μπαράζ των κατηγοριών που ανεβαίνουν του αθλητές, όταν έχουν 2-3 βαθμούς απόσταση να παίζουν μπαράζ, αν είναι παραπάνω να μην παίζουν και να κατοχυρώνεται η βαθμολογία όσο έχει. Δεν ξέρω, είναι προσωπική τελείως γνώμη. Νομίζω ότι άλλοι θα αποφασίσουν γι' αυτό. Απλώς κοιτάζω το πιο δίκαιο. Ναι. Νίκο, εσένα η άποψή σου ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Ήθελες να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, να παιχτούν τα απομείναντα 8 παιχνίδια, εκπροσωπώντας μια ομάδα που είναι βαθμολογικά αδιάφορη. Δηλαδή δεν έχεις ελπίδες ούτε για άνοδο, ούτε για... ενώ έχεις εξασφαλίσει την παραμονή σου στην Α κατηγορία. Εγώ το είπα με τη... ότι πρέπει να... τα παιχνίδια να κρίνονται στους αγωνιστικούς χώρους. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Κανείς δεν περίμενε να γίνει έτσι. Τώρα κάποιες ομάδες πέσανε χωρίς να δώσουν και τους αγώνες που έπρεπε να δώσουν. Κάποιες ομάδες ανεβήκανε πάλι χωρίς να δώσουν τους αγώνες που έπρεπε. Και όλο αυτό δεν είναι ωραίο για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πανηγυρίζαν ομάδες χωρίς να παίζουν τα παιχνίδια. Άλλες ομάδες βομβαστήκανε πάλι χωρίς να παίζουν τα παιχνίδια. Είναι λίγο παράξενο το θέμα. Και πρωτόγνωρο. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα ζήσουμε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν θα γίνουν παιχνίδια. Δεν θα γίνουν παιχνίδια. Αυτή είναι η άποψή μου. Εσύ ήδη θα γίνουν τα παιχνίδια. Όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο θέλανε. Αν όμως προέχει η υγεία των αθλητών,
πάμε με την υγεία των αθλητών, δεν πάμε με τα παιχνίδια. Οι ειδικοί θα ξέρανε καλύτερα αυτό που έπρεπε να κάνουν. Ό,τι μας πούνε πρέπει να το κάνουν. Προέχει πρώτα η υγεία των παιχτών, των αθλητών, των παιδιών και μετά το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα πια, όταν παίζονται ζωές. Αυτή είναι η γνώμη μου. Βαγγέλη, ο Γιάσονας συγκέντρωσε 15 βαθμούς στην πρώτη-τελευταία θέση. Τα Πετράλωνα 17 και ο Κένταυρος 19. Υποβιβάζονται Πετράλωνα, Γιάσονας, Θεύος Χαϊδαρίου και ο Κένταυρος παραμένει στην κατηγορία με 2 πόντους διαφορά. Με βάση τα 22 παιχνίδια που έχουν γίνει και δεν συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Τι θα ήθελες, φυσικά εσύ θα ήθελες να συνεχιστεί, αν γινόταν να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Εμένα η γνώμη μου για όλο αυτό είναι αρχικά παρά τη θέση που είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα μου, δηλαδή που είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού, δεν θα ήθελα να συνεχιστούν τα παιχνίδια, έτσι. Γιατί όπως είπε προηγουμένως και ο Νίκος, για μένα είναι πολύ σημαντικό η υγεία των παικτών. Συνεπώς, το ότι είναι η ομάδα μου στη ζώνη του υποβιβασμού δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε. Απλώς θεωρώ ότι εφόσον έχουν τα πράγματα έτσι, δεν είναι σωστό να αδικήσουμε κάποιες ομάδες. Δηλαδή, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή ούτε το Παλαιό Φάληρο που είναι στον άλλο όμιλο, ούτε τη Θύελλα, ούτε τα Πετράλωνα, ούτε και συνεπώς ούτε και τη δική μου την ομάδα. Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο να τους πεις ότι έχοντας μείνει ακόμα 7 αγωνιστικές ή 8 ή 9 ή όσες έχουν μείνει, να τους πεις ότι πέφτεται κατηγορία. Εμείς επόμενος αγώνας μας ήταν με τον Κένταυρο Βρυλισσίων μέσα στην έδρα μας. Δεν είχαμε παίξει ακόμα με τον Θρίαμβο, ο οποίος Θρίαμβος ήταν μια ομάδα που κακά τα ψέματα, ας πούμε, ότι είχε αφαιθεί στη μοίρα της. Συνεπώς, χωρίς να ζητάω να παίξουμε παιχνίδια, γιατί θεωρώ ότι είναι παράλογο και είναι και αρκετά επικίνδυνη, θεωρώ αυτή η άποψη, πιστεύω ότι είναι άδικο να κρίνεις αυτές τις ομάδες και να τους πεις εσύ θα πέσεις ενώ είσαι, απέχεις 2, 3, 4 ή ακόμα και 5 βαθμούς. Δηλαδή, εμείς, για να σας δώσουμε ένα παράδειγμα, εμείς σε όλο το πρωτάθλημα βρισκόμασταν επάνω από τα Πετράλωνα. Τις τελευταίες 2 αγωνιστικές βρισκόμαστε από κάτω από τα Πετράλωνα, γιατί πριν από 2 αγωνιστικές αγωνιστήκαμε μαζί τους. Συνεπώς, δεν είναι νομίζω ρεαλιστικό αυτό το σενάριο. Εμείς θα σεβαστούμε οτιδήποτε αποφασίσει, ας πούμε, η ΕΠΣΑ έτσι και δεν το συζητώ καθόλου, αλλά θεωρώ ότι πρέπει η ΕΠΣΑ και πιστεύω κιόλας ότι θα σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω ποιο μοντέλο θα ακολουθήσει για να καταφέρει να βγάλει μια απόφαση, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο αυτή τη στιγμή να κρίνεις κάποιες ομάδες χωρίς να έχουν παίξει αγώνες. Είναι πολύ άδικο και για μένα το πιο σημαντικό από όλα ποιο είναι. Βλέπω αυτή τη στιγμή ομάδες να ανακοινώνουν πράγματα, μεταγραφές, παραμονές, ανανεώσεις κλπ. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι και η δική μου ομάδα σε αυτή τη θέση. Συνεπώς, δεν είναι τόσο πολύ ότι δεν ξέρω πού θα είμαι του χρόνου ή στην Α ή στη Β. Με νοιάζει το ότι δεν γνωρίζω τι γίνεται μες στην ομάδα μου. Δηλαδή, για μένα το να παίξουμε αγώνα μπαράζ μετά από μια προετοιμασία η οποία θα γίνει, μια μίνι προετοιμασία και να παίξουμε, αυτό σημαίνει ότι θα γνωρίζω τι θα γίνει τον Ιούλιο. Μα για μένα η προετοιμασία της ομάδας μου πρέπει να ξεκινάει τον Μάιο. Συνεπώς, είναι πρόβλημα λίγο πιο οργανωτικό και πιο βαθύ. Συνεπώς, θέλω δίκαιες αποφάσεις και γρήγορα. Όσο αυτό είναι εφικτό, έτσι, λόγω της δύσκολης κατάστασης. Αυτή είναι η δική μου άποψη όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Ωραία. Γιάννη, τώρα να δούμε και το νέο πρωτάθλημα. Πότε θα ξεκινήσει, αν θα ξεκινήσει, θα ξεκινήσει με φιλάθλους, χωρίς φιλάθλους, πώς θα τηρηθούν τα μέτρα, η απόσταση των 2 μέτρων στα αποδυτήρια, στον αγωνιστικό χώρο. Δύσκολες καταστάσεις και πρωτόγνωρες. Και εμείς σχέδια τεσσάρτου κάνουμε και γινόμαστε μάρτυρες να προβλέψουμε τι θα γίνει. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε στο κλίμα και όπως μπαίνουμε στις δουλειές μας στο κλίμα και στις συναναστροφές καθημερινές, έτσι πρέπει να ετοιμάσουμε για την επόμενη μέρα και στο ποδόσφαιρο. Γιατί δεν είναι οι πρώτες ομάδες, είναι και οι ακαδημίες από πίσω. Ξεκινάνε τα σχολεία και ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Θα δούμε και τη συμπεριφορά. Είναι για μένα δείκτης βασικό στα συμπεριφορά των παιδιών στα σχολεία που θα ανοίξουν
ειδικά την άλλη Δευτέρα, γιατί εκεί θα έχει το κύριο, το μεγάλο κύμα των μαθητών. Μακάρι να λειτουργήσουν όλα καλά και να δούμε τη συμπεριφορά των παιδιών και στις τάξεις αλλά και στα προάβλια. Θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από το τι μελγενέστε και στο γήπεδο. Θα είναι ένας δείκτης σοβαρός. Πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, θα μας δώσει ένα σημάδι για το πώς θα κινηθούμε και στα γήπεδα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Από εκεί πέρα, φυσικά, προφυλάξεις θα έχουμε σίγουρα, μέτρα ασφάλειας και μέτρα υγιεινής θα έχουμε, φιλάθλους μπορεί να μην έχουμε, διότι αυτό συνεπάγεται. Και σίγουρα χαμηλά κοστολόγια και πολύ περισσότερα έξοδα. Αυτό είναι, να δούμε, δηλαδή τα αθηναϊκά σωματεία πιστεύω ότι θα υποφέρουν αρκετά φέτος. Και ξέρουμε, Γιάννη, ότι τα περισσότερα σωματεία σχεδόν όλα στηρίζονται και από τις ακαδημίες. Στηρίζονται, εν μέρη. Σίγουρα έχουν ένα μικρό έσοδο και από τις ακαδημίες. Δεν είναι όμως το τρομερό, πιστεύω εγώ. Γιατί και οι ακαδημίες έχουν έξοδα, έτσι. Έχουν τους προπονητές τους, έχουν τις αγώνες, δεν είναι τόσο. Δηλαδή, καμιά φορά ακούω άλλους και λένε ότι έχει τάδε ομάδα ακαδημίες και βγάζει εκεί το προϋπολογισμό. Δεν είναι έτσι. Σίγουρα ότι κάτι μένει για να βοηθήσει και την πρώτη ομάδα μένει. Αλλά μην φανταστούμε τα ποσά τα οποία είναι σε θέση να γίνουν την πλάστηκα και να αφαιρέσουν από τον κάθε παράγοντα τον ρόλο που πρέπει να δώσει. Νίκο, εσύ τόσα χρόνια στα γήπεδα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, τώρα προπονητής, παράγοντας, πώς βλέπεις την επόμενη μέρα του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου? Σίγουρα θα είναι μια διαφορετική μέρα, προς το χειρότερο κατά τη γνώμη μου, και πολύ, πολύ αβέβαιο. Όπως είπε και ο Γιάννης, τα ποσά των παιχτών θα μειωθούν πάρα πολύ. Όποια ομάδα έχει ακαδημίες και έχει δικά της παιδιά, μπορεί να σταθεί λίγο τυχερή και να δώσει βάρος εκεί στα παιδιά αυτά για να παίξουν του χρόνου. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα δεν βλέπω πώς θα παίξουν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην αρχίσει και το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η γνώμη μου, αυτά που βλέπω και αυτά που ακούω. Δεν ξέρω πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Θα είναι πάντως, σίγουρα θα είναι διαφορετική από όλες τις απόψεις και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Και ειδικά στο αεραστεχνικό χώρο. Γιατί θα γίνουν όλα αυτά που θέλουν να γίνουν οι αξιωματούχοι. Θα θέλει γιατρούς, θα θέλει πρωτόκολλα, θα θέλει διάφορα πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Θα μπορούν οι ομάδες να τα φτιάξουν, να τα ετοιμάσουν για να υπάρχει υγεία σε όλο το φάσμα. Είναι δύσκολα κομμάτια. Ούτε επιστημονική φαντασία δεν είναι αυτά τα έργα που βλέπαμε. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι θα γίνει. Επιστημονικής φαντασίας θα είναι το ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα. Βαγγέλη, πώς πέρασε την περίοδο της καραντίνας που ήσουν συνηθισμένος να είσαι στα γήπεδα, στους αγωνιστικούς χώρους? Πολύ πολύ δύσκολα. Πολύ πολύ δύσκολα. Τουλάχιστον επειδή κάνω και κάποια μαθήματα σε κάποια ιδιωτική σχολή προπονητικής, η ψυχοθεραπεία μου ήταν τα online μαθήματα που έκανα. Οπότε είχα μια επαφή λίγο με κόσμο, γιατί νομίζω ότι όλοι μας ήμασταν πάρα πολύ δύσκολα το να μένει σπίτι, να πρέπει να μην κάνεις τίποτα, να μην μπορείς ούτε να βγεις λίγο έξω. Νομίζω ότι ακόμα και ο πιο αισιόδοξος ίσως λιγάκι θα λύγιζε. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι όσοι μιλάμε τώρα είμαστε μέσα στο ποδόσφαιρο και θέλουμε η καθημερινότητά μας να είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Οπότε νομίζω πως οτιδήποτε μας κρατάει έξω από αυτό, νομίζω ότι μας λυπεί πολύ. Εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι συμφωνώ και με τους δύο προαλήσαντες. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ειδικά στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, από όπως το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Από τους μισθούς, από την ατμόσφαιρα, ακόμα και το επίπεδο. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε και η ποιότητα να είναι αρκετά χαμηλότερη. Εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ γενικά είμαι αισιόδοξος σαν άνθρωπος, αλλά εντάξει. Ακούμε απλά τους ειδικούς και δυστυχώς φοβάμαι και εγώ ότι μετά το Σεπτέμβριο ίσως τελικά να μην έχουμε επιστροφή. Δηλαδή φοβάμαι ότι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο ειδικά θα πατήσει στα πόδια του από τον επόμενο χρόνο.
Αυτό φοβάμαι. Ήσασταν στο δεύτερο όμιλο, στη μέση της βαθμολογίας σχεδόν τερματίσατε. Πώς είδες τον όμιλο που μετήχατε φέτος? Σε μένα ήταν η ερώτηση και ήταν αυτό. Βεβαίως, Γιάννη, σε σένα, ναι. Βρεθήκαμε σε έναν ανταγωνιστικότατο όμιλο, με πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και οι ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι στη ζώνη του να πέσουν, ήταν ομάδες ανταγωνιστικές. Γίνανε πολύ καλά παιχνίδια σε πολύ καλό κλίμα και με κόσμο και με χρώμα και με ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα του δεύτερου ομίλου. Εμείς μπήκαμε από την αρχή αισιόδοξα, το είδαμε ζεστά και το ευχαριστηθήκαμε, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά. Γιατί ανεξάρτητα το που θα φτάσεις, το ζήτημα είναι το ποδόσφαιρο να το ευχαριστήσει. Με αυτή τη φιλοσοφία κινηθήκαμε. Και πιστεύω ότι, άσχετα αν και να διακόπηκε λίγο πρόωρα, είχαμε αποκομίσει και εμπειρίες και ευχαρίστηση από αυτή τη διαδικασία. Ήταν ένας όμιλος έτσι δυνατός, με πολύ καλές ομάδες, με ανταγωνιστικούς αθλητές, μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, θα έλεγα. Έτσι, είμαστε πολύ, με πολύ καλές θετικές εντυπώσεις. Μακάρι να βρεθούμε και του χρόνου σε ένα τέτοιο επίπεδο, αλλά το βλέπω δύσκολο με αυτή την κατάσταση, όπως λέγαμε, υπάρχει και τα... Ναι. Ήταν, Γιάννη, ο Παουρούφ η καλύτερη ομάδα του ομίλου? Νομίζω, αν βάλουμε όλους τους παράγοντες, ήταν. Ήταν πιο πλήρης. Δεν είχε πολύ μεγάλες διαφορές από την Λιούπολη και από τον Ατιδιάννα. Όμως, συγκεντρωτικά, νομίζω ότι άξιζε. Άξιζε να βγει. Ήταν πληρέστερη. Σε πολύ μικρούς, αλλά... έτσι, τομείς οι οποίοι κάναν τη διαφορά. Είχε καλύτερο υλικό, μεγαλύτερο βάθος, σε κάποιες θέσεις καλύτερες παίχτες. Νομίζω άξιζε. Και συγχαρητήρια βέβαια για την αναδότηση. Ωραία. Νίκο, τα Λιώσια στον πρώτο όμιλο. Στη μέση της βαθμολογίας τερματίσατε. Για πες μου και εσύ την άποψή σου για τον όμιλο που ήσασταν. Πολύ δύσκολος όμιλος, πολύ καλές ομάδες, ανταγωνιστικές. Ομάδες με ιστορία όπως ο Χαραβιακός, το Ηράκλειο, στην κατηγορία. Γιατί αλλιώς σε ιστορία διαφέρουν πάρα πολύ από τις άλλες ομάδες. Είναι πολύ καλά σαν ιστορία. Αλλά δεν παίζει ιστορία μπαλαφιά, δυστυχώς. Εμείς ξεκινήσαμε λίγο άσχημα. Στην πορεία βελτιωθήκαμε, παίξαν κάποια παιδιά δικά μας. Χάσαμε κάποια παιχνίδια που τα χάσαμε από λεπτομέρειες. Θα μπορούσε να είμαστε και μέσα στην πεντάδα, αν κερδίζαμε κάποια παιχνίδια. Γενικά ήταν μια χρονιά μέτρια προς το καλό για την ομάδα και για τις δυνατότητες της. Αλλά αν τελειώναν τα παιχνίδια, νομίζω ότι θα μπαίναμε μέσα στην πεντάδα. Γιατί ήμασταν καλή ομάδα. Είμαστε καλή ομάδα. Μας βοήθησε πάρα πολύ η έλευση του κυρίου Σάσαλου. Πάρα πολύ. Γίναμε πιο πιετικοί, πιο ανταγωνιστικοί. Έγινε πολύ καλή δουλειά. Τώρα θα δούμε του χρόνου, αν υπάρχει χρόνο, να δούμε τι ήταν, θα κάνουμε. Ήταν και σε σένα, στο δικό σου όμιλο, ο Χαραβιακός η καλύτερη ομάδα? Βάσει βαθμολογίας, βάσει άμυνας, βάσει επίθεσης, ναι. Αλλά νομίζω ότι ήταν 2-3 ομάδες που ήταν στο ίδιο επίπεδο. Το ίδιο επίπεδο. Και το Ηράκλειο ήταν καλή ομάδα και η Αγία Παρασκευή ήταν πολύ καλή ομάδα. Και ο Άρης Πετρούπολης ήταν πολύ ποιοτική ομάδα. Νομίζω ότι ο όμιλος ο δικός μας ήταν πιο δύσκολος, χωρίς να θέλω να απαξιώσω το δεύτερο όμιλο. Ήταν πολύ καλύτερες ομάδες στον πρώτο όμιλο από ό,τι στο δεύτερο. Γιατί είδα και πολλά παιχνίδια του δεύτερου ομίλου. Οι ομάδες δεν ήταν πάρα πολύ καλές. Αν ξεχωρίσεις τις 4-5 πρώτες ομάδες, οι άλλες ομάδες ήταν περιορισμένων δυνατοτήτων. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα προτιμούσες να ήσουν στο δεύτερο, δηλαδή, πιστεύεις θα είχες ελπίδες για κάτι καλύτερο? Τηρουμένων των αναλογιών, ναι. Είδα κάποια παιχνίδια από το Β' όμιλο, δεν μου αρέσαν οι ομάδες. Δεν μου αρέσαν οι ομάδες. Το Ρουφ, δηλαδή, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από όλες. Είχε μεγάλη διαφορά το Ρουφ. Ήταν σχεδόν σαν να είναι μία κατηγορία πάνω από τις άλλες όταν έπεσε. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ωραία. Βαγγέλη, τι πήγε, τι έφτεξε φέτος και ο Ιάσονας δεν είχε την ανάλογη πορεία και βρέθηκε τόσο χαμηλά στην βαθμολογική κατάταξη. Νομίζω πως αρχικά αυτό που... Αυτό κιόλας που σκεφτόμαστε τώρα, που έχουμε κιόλας και πολύ χρόνο για να σκεφτούμε κάποια λάθη. Εντάξει, νομίζω είμαστε μια ομάδα η οποία το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να κάναμε 12 με 13 προσθήκες. Μιλάμε για εντελώς άλλος κορμός από αυτό το οποίο υπήρχε πέρσι. Διαφορετικοί παίχτες και μια φιλοσοφία η οποία είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με άλλα σωματεία, έτσι, χωρίς να θέλω να πω ότι τα άλλα σωματεία δεν ποντάρουν στις ακαδημίες και μάλιστα βλέπω ότι γίνεται δουλειά και από άλλα σωματεία, αλλά νομίζω ότι στον Ιάσονα το πράξαμε πολύ άμεσα. Δηλαδή, βλέπαμε παιδιά να αποδίδουν σωστά από, όχι μόνο από την ΚΑΠΑ 18, αλλά και από τις ΚΑΠΑ 16 της τάξης, και μπαίναν στην ομάδα. Και έχουμε μάλιστα και όλες παιδιά που σκοράρανε. Παίξανε, που πήρανε λεπτά συμμετοχής και ήταν, νομίζω, αρκετά ενθαρρυντικό. Συνεπώς, πληρώσαμε αρκετά την απειρία μας. Πληρώσαμε το ότι έχουμε ένα εντελώς νέο ρόστερ. Νομίζω ότι και εμένα, εγώ ήταν η πρώτη μου... Είναι η πρώτη μου χρονιά σαν... Ήταν η πρώτη μου χρονιά σαν προπονητής φέτος στην αλφα κατηγορία της Αθήνας. Συνεπώς, να λέμε ότι μπήκαμε στα βαθιά από νωρίς. Και θα έλεγα ότι αν μπορούσα ίσως να γυρίσω πίσω για τον χρόνο, ίσως κάποια πράγματα θα τα άλλαζα. Όχι όσον αφορά επιλογές μου, αλλά όσον αφορά την οτροπία λιγάκι στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις κάποια παιχνίδια και κάποια άλλα θέματα. Νομίζω ωστόσο ότι είναι άδικο να κρίνουμε μια ομάδα, και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα το πρωτάθλημα. Γιατί για μένα είναι πολύ βασικό το ότι εμείς όταν ξεκινήσαμε την προετοιμασία, δεν ξεκινήσαμε με σκοπό να πετύχουμε ένα φορμάρισμα στην ομάδα, ώστε να πάρουμε κάποια παιχνίδια νωρίς και μετά πάλι να ξαναφορμαριστούμε, παραδείγματος χάρη, τον Μάρτιο. Συνεπώς, εμείς θέλαμε σε μια ολόκληρη χρονιά να πετύχουμε, να έχουμε μια σταθερότητα χωρίς τραυματισμούς, κάτι που το πετύχαμε, αν εξαιρέσουμε κάποιους τραυματισμούς που ήταν πολύ άτυχοι, όπως ας πούμε ο Αλέξανδρος Ζομπάκας, ας πούμε, το παιδί έβγαλε τον νόμο του σε μια διεκδίκηση, ή στην πρώτη αγωνιστική ο αδερφός του, που ας πούμε του σπάσαν τον αστράγαλο σε ένα πολύ δυνατό τάκλιν. Αυτό το πετύχαμε. Συνεπώς, εγώ είδα την ομάδα μου πολύ καλύτερη στο δεύτερο γύρο. Και περιμέναμε τώρα με το βατό πρόγραμμα το οποίο έχουμε στη συνέχεια, μήπως μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την παραμονή. Και να θυμίσω ότι η παραμονή στην αρχή της χρονιάς, και εγώ όταν ανέλαβα, νομίζω ότι θεωρούταν. Θα το αποθεωρώ. Ήταν απίθανη. Δηλαδή δεν ήταν δύσκολη, ήταν απίθανη η παραμονή. Συνεπώς, εγώ μέχρι τώρα δεν είμαι απόλυτα δυσαρεστημένος από την ομάδα μου. Ήμασταν απόλυτα ανταγωνιστικοί με τις μεγάλες ομάδες. Πληρώσαμε το ότι ήμασταν λίγο αφελείς με τις μικρές. Δηλαδή, με τις μικρές. Όχι, είναι κακός χαρακτηρισμός. Με τις ομάδες που ήταν στα μέτρα μας. Γιατί συνήθως, ας πούμε, όταν παίζαμε μέσα στο Ήλιον με ομάδες που ήταν στα μέτρα μας, πάντα μας περιμένανε. Συνεπώς, εμείς εκεί πέρα την πατάγαμε. Και νομίζω ότι εμείς αυτό ήταν το βασικό μας θέμα. Ότι δεν πήραμε κάποια πολύ βασικά παιχνίδια που θέλαμε μέσα στην έδρα μας. Αλλά βάλαμε δύσκολα στους μεγάλους. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικοί. Εξαιρετικοί. Εγώ ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος. Και νομίζω ότι η ομάδα είχε ακόμα να δείξει. Δηλαδή, τις υπόλοιπες αγωνιστικές μπορούσαμε να πετύχουμε το στόχο μας και να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι όλοι. Όλοι. Γιάννη, εσείς είστε ευχαριστημένοι από την φετινή σας παρουσία βαθμολογικά πάντα? Εμείς σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Ξεκινήσατε με στόχο μια αξιοπρεπή πορεία, την άνοδο, με πίσω από... Να είμαστε στις πάνω θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Δεν ξεκινήσαμε για να στοχούμε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς, επειδή λείψαμε δύο χρόνια στην αλφα κατηγορία και αυτά στοιχίζουν, έτσι.
κάναμε ένα ξεκίνημα στο πρώτο γύρο με κάποιες ατυχίες, με κάποιους δραματισμούς και μας πήγε λίγο, μας κράτησε λίγο στα χαμηλά. Πάντως δεν είχαμε το υλικό, είχαμε τη δουλειά μαζί μας, είχαμε παιδιά δικά μας, τις ακαδημίες, κάναμε και τέτοιες κινηθούλες, γιατί είμαστε χρόνια και με τον ίδιο προπονητή τον Νίκο Κουνάδη, που είναι εξαιρετικός και με τη διοίκηση αυτή την οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια, είναι όλα παιδιά από το Καμαδηλό και είμαστε σε ένα πνεύμα, σε μια φιλοσοφία όλοι. Και χωρίς τριβές, ξεπεράσαμε και τα συνεχίσματα, βρήκαμε τον δρόμο μας και νομίζω φτάσαμε εκεί που έπρεπε να φτάσουμε και αν συνεχίσουμε το πρωτάθλημα, ίσως φτάναμε και ψηλότερα. Δηλαδή η πορεία μας ήταν ανωδική. Θέλω να πω ότι αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα με ένα στόχο όχι καθαρά βαθμολογικό, απλώς να είναι να κάνουμε την ομάδα κάθε χρόνο και πιο ποιοτικότερη, τους ποδοσφαιριστές μας περισσότερο ανταγωνιστικούς, βάζοντας τέτοιους στόχους και τέτοιες μετρήσεις. Σίγουρα βέβαια ένας σχολιασμός είναι μελανό σημείο, θα θέλουμε να τον αποφύγουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγούμε σε αυτή τη διαδικασία αν σκεφτόμαστε θετικά και λειτουργούμε όπως είναι και τώρα. Θα μας αναφέρεις, Γιάννη, και για την Ακαδημία. Πόσα παιδιά έχετε? Την Ακαδημία μας. Η Ακαδημία του Καματερού, παρότι είναι μια Ακαδημία ενός Δήμου που είναι μεγάλο σε αριθμό, μας έχει γύρω στα 45.000 κόσμος, έχουμε μια ιδιαίτερη γεωγραφική έτσι, κατανομή που δίνει τη δυνατότητα, μάλλον που δεν δίνει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να επισκέπτεται το γήπεδο μας το οποίο είναι στην άκρη της πόλης. Αυτό με την έλλειψη κοινωνίας και προγραμμάτων που τα παιδιά και οι γονείς είναι πολύ φορτωμένα, αναγκάζουν πολλούς γονείς και πολλά παιδιά να βρίσκουν καταφύγιο ενώ είναι σκηνή του Καματερού σε διπλανά σωμάτια, σχολείων, στον Ιάσο, των Ατομιακών Γεωσίων, των Αχιλιάκα των Χαρμών. Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Βολεύοντας τα παιδιά εκεί είναι πιο κοντά και πάνε εκεί. Παρ' όλα αυτά έχουμε 150 παιδιά. Λειτουργούμε όλα τα τμήματα και με καλές προοπτικές, με καλές ανταγωνιστικά τμήματα. Και είμαστε μια διαδικασία καλυτέρευσης, ποιοτικότερης προσέγγισης των κλιμάτων με καλούς προπονητές και πιστεύουμε ότι θα ανταμειχθούμε γι' αυτό με περισσότερους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα τα επόμενα χρόνια. Όχι ότι δεν έχουμε, κάθε χρόνο δύο τρεις ποδοσφαιριστές ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα και τους δίνουν την ευκαιρία να μπαίνουν στη διαδικασία αυτή και να γίνονται βασικά στελέχη. Δεν μας φτάνει αυτό, θέλουμε περισσότερους. Αλλά τα πάντα είναι και θέμα έτσι, το σέβος παιδιών. Εδώ είμαι λίγο απεσιόδοξος όσον αφορά το τι θα προκαλέσει αυτή η κρίση. Και τι εννοώ. Αυτή η υγειονομική κρίση έβαλε παιδιά, γονείς και κόσμο μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, το να μπουν σε τρεις παιδιά που δεν προσεγγίζουν τον αθλητισμό προγραμματικά. Δεν το είχαν στο DNA, να το πω έτσι. Αλλά το προσεγγίζαν με μια έτσι ευκαιριακή μορφή. Το να μπουν αυτά τα παιδιά τρεις μήνες σπίτι είναι μεγάλο προσεγγίσμα. Δύσκολα κάποια παιδιά από αυτά θα ξαναγίνουν στο ίδιο παιδί. Δεν μιλάω για τα παιδιά που είχαν μια διαδρομή 5, 6, 7 χρόνια στον αθλητισμό. Αλλά μιλάω για παιδιά τα οποία είχαν μια ευκαιριακή ασχολητισμό με το ποδόσφαιρο και μπαίναν για πρώτη φορά. Είναι δύσκολο αυτά τα παιδιά να έρθουν όλα πάλι πίσω. Εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε όλες τις μέρες. Εύχομαι να δω ξέφτυξη, αλλά θα έχουμε ένα επιστεγείσμα και εδώ. Μάλιστα. Γιάννη, μήπως έχεις παρακολουθήσει καθόλου φέτος τον Ολυμπιακό Λιωσίων ή τον Ιάσο, να έχεις άποψη για αυτές τις δύο ομάδες? Έχω δει δύο παιχνίδια τους. Είναι ομάδες ανταγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός Λιωσίων φυσικά εντάξει, είναι μια ομάδα που είναι πολλά χρόνια στην κατηγορία, ιστορική ομάδα. Η αλήθεια την είδα πιο δυνατή στο δεύτερο γύρο, έτσι, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Ο Ιάστονας, παρότι έχει μια έτσι μεγάλη ακαδημία και προσπαθεί να στηριχθεί και στα δικά του παιδιά,
Νομίζω ότι έχασε λίγο το παιχνίδι με τις πολλές μεταγραφές, να πω στην αρχή της χρονιάς, με τους πολλούς παίκτες που πήραν. Πολλοί παίκτες πήγαν, πολλοί ήρθανε. Δεν είναι ότι καλύτερο αυτό για το κάθε σωματείο, αλλά βέβαια εδώ να πω και κάτι. Ότι έτσι όπως έχει γίνει αυτή η κατάσταση με τα δελτία των ποδοσφαιριστών και τους μονοχρονίτες, τα σωματεία, αν δεν έχουν δικά τους παιδιά και βάση να δουλέψουν κατά το 80-70%, είναι αναγκασμένοι να ακολουθούν αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο να μπαίνουν στο βάσανο, να θα μείνουν οι ποδοσφαιριστές που θέλουν και να τον πρώτο λόγο δυστυχώς να το έχουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούν δηλαδή να χτίσουν μια ομάδα σε ένα πυρήνα και να πούν την κρατάω. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Το ποδόσφαιρο λειτουργεί έτσι αυτή τη στιγμή και το ερασιτεχνικό. Κακός για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Νίκο, ο Ολυμπιακός Νεοσίων, όπως είπες και εσύ, το όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα ιστορικό σωματείο. Γιατί δεν πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια? Όχι. Τι φταίει? Πρόπερση πήγε να βγει η κατηγορία που είχα στην Ελληνάδα από τους Άγιους Αναργύρους. Η χρονιά που ανέβηκε από τη Β' στην Α έκανε πάλι πορεία πρωταλλητισμού. Φέτος ήταν μια διαφορετική χρονιά. Η ομάδα έχει καλό υλικό, δούλευε σωστά, δεν της κάτσανε κάποια αποτελέσματα. Αλλά η ομάδα δεν πήγαινε για πρωτάθλημα φέτος. Και δεν πιστεύω ότι μια ομάδα που έχει υγεία δεν θέλει να πάει στη Γ' Εθνική. Τι να πάει να κάνει στη Γ' Εθνική? Τι να διαλύσουν οι παράγοντες, να φύγουν, να τους ψάχνουμε? Πού να πάνε οι ομάδες στη Γ' Εθνική από την Α' κατηγορία? Ποιος θα βρεθεί να δώσει 200 και 300 χιλιάρικα να μείνουν οι ομάδες εκεί? Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει μια ομάδα, ειδικά στην Α' κατηγορία, να στηρίζεται μάλλον σε δικά της παιδιά, και συμφωνώ με τον Γιάννη σε αυτό που είπε, για να δίνει βάση στις ακαδημίες της. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να παίρνεις 12-15 παίχτες. Αν θα συμβεί αυτό, σε 3 χρόνια θα διαλύσει η ομάδα. Πώς θα παίρνεις 15 παίχτες και 12 και 14, πώς θα βγει, ποιος θα τα πληρώσει τα λεφτά? Το μοντέλο του ενός πια νομίζω ότι θα τελειώσει. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να βάζουν λεφτά στο σύλλογο. Δεν μπορεί ένας και δύο να λειτουργούν μια ομάδα. Ξέρετε μια ομάδα Α' Αθηνών που είναι εκεί στην πεντάδα, πόσα λεφτά θέλει, μπάζετε? Ξέρετε, περίπου για να βγει πέμπτη, έκτη, 5.000. Και μπορεί να λέω και λίγα, άμα έχει μονοχρονίτες. Δηλαδή, να πω μια γνώμη, δηλαδή, τι είναι καλύτερα, να δώσεις 50.000 να βγεις πέμπτος ή να δώσεις 30 και να στηριχθείς σε παιδιά δικά σου και να βγεις έβδομος? Τι πειράζει δηλαδή, άμα βγεις έβδομος, αφού δεν θες να ανέβεις κατηγορία? Άμα δεις το πέρασμα του χρόνου, ομάδες που πήγαν να βγουν η κατηγορία και βγήκανε, διαλύσαν. Οι Άγιοι Ανάργυροι έχουν πέσει από τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Έχεις δει τη βαθμολογία? Από τις 5 πρώτες αγωνιστικές είχε πέσει η ομάδα. Γιατί πλήρωνε πάντα ένας. Δεν γίνεται. Το μοντέλο του ενός έχει τελειώσει πια. Ακαδημίες, δικά σου παιδιά, μια ομάδα 2-3 χρόνια, μια σταθερή πορεία και σιγά σιγά να δεις τι θα κάνεις. Γι' αυτό που είπε ότι οι ακαδημίες θα είναι εντελώς διαφορετικά πια. Συμφωνώ με τον Γιάννη. Θα αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα. Θα αλλάξουν. Έχουμε γύρω στα 165 παιδιά. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα όμως. Είναι πολύ μεγάλη πίτα. Έχει 10 ομάδες τα Λιώσια. Παλιά είχε μόνο Ολυμπιακό Λιωσίων ακαδημίες. Τώρα έχουν 10 ομάδες. Είναι μεγάλη περιοχή, αλλά έχει πολλές ομάδες. Πολλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός Λιωσίων, Νίκο, παλιά όταν ερχόμουν εγώ στο γήπεδο, ήταν κατάμεστη εξέδρα. Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο αριθμός των φιλάθλων. Όχι μόνο στο γήπεδο. Φταίει και έτσι έχουν απομακρυνθεί οι φιλάθλοι. Δεν είναι κοντά στην ομάδα. Όλα τα γήπεδα ήταν γεμάτα τότε. Όλες οι ομάδες είχαν κόσμο. Όλες. Τώρα ο κόσμος δεν είναι. Μόνο γονείς έρχονται στο γήπεδο και κάποιοι φίλοι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο. 200 εισιτήρια, 150 εισιτήρια είναι επιτυχία με κόβουν. Και παλιά είχε 3.000-4.000 κόσμο. Εγώ έχω έρθει αντίπαλος με τα Λιώσια, με το Χαραβιακό, είχε 4.000 κόσμο. Ήταν άλλα χρόνια όμως. Άλλες ομάδες, άλλοι παίχτες,
άλλη κατάσταση. Τώρα έχουν αλλάξει όλα. Έχουν αλλάξει, δυστυχώς. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δεν έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές πια. Οι περισσότεροι είναι αθλητές. Μόνο τρέχουν. Δεν βλέπεις και πολλά πράγματα. Δεν βλέπεις ποιότητα. Εκτός αν βλέπετε εσείς κάποια άλλο που δεν το βλέπω εγώ. Δεν υπάρχουν πια ποιοτικοί παίχτες. Υπάρχουν αθλητές. Έχει, και η ομάδα σου έχει ποιοτικούς παίχτες. Να σου αναφέρω τον Χρήστο τον Καψίδη. Έχει ποιοτικούς παίχτες, αλλά... έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δεν έχουν αλλάξει. Μπορεί ο Κασβίδης και ο κάθε Κασβίδης να ήθελε να κάνει μια καριέρα, δεν έτυχε να κάνει και παίζει στον Ολυμπιακό Λιωσίων. Όπως και πολλά άλλα παιδιά. Και να μην δίνει ο Κασβίδης ή ο κάθε Κασβίδης το 100% των δυνατοτήτων του. Δεν μιλάω για τον Κασβίδη, γενικά μιλάω, έτσι μην παρεξηγηθώ. Αλλά γενικά το επίπεδο δεν είναι όπως παλιά. Δεν έχει τόσο σπουδαίους ποδοσφαιριστές πια. Βαγγέλη, και ο Γιάσονας έχει μεγάλη ακαδημία και το σύνοτι και εσείς έχετε και γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Ναι, μάλιστα. Και συγκεκριμένα η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, έτσι, η οποία βρίσκεται σε εθνική κατηγορία, είναι στη Β' Εθνική, έμεινε στη Β' Εθνική, έτσι, και κάνει εξαιρετική δουλειά, γιατί έχω κιόλας και την τύχη, ας πούμε, να τον παρακολουθώ από κοντά, γιατί είμαστε στο ίδιο, είμαστε εκεί πέρα στο γήπεδο όλοι, στο Ήλιον. Ο Βαγγέλης ο Αρβανίτης. Και είναι γενικότερα, νομίζω, για την περιοχή, έτσι, το ότι υπάρχει μια γυναική ομάδα σε μια εθνική κατηγορία, νομίζω είναι αρκετά σπουδαίο πράγμα. Ωστόσο, ναι, οι ακαδημίες του Ιάσονα, νομίζω, βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και μάλιστα κιόλας ήταν από τα πράγματα που όταν ήρθα, ας πούμε, στην ομάδα και μίλαγα με τον Νίκο Τοφούσκα, μου το είχε τονίσει και το είδα κι εγώ από μόνος μου. Νομίζω ότι είναι. Χωρίς να έχω παρακολουθήσει, εντάξει, έτσι εκτός από το Ήλιον και, και τον Ολυμπιακό Λιωσίων που είμαστε, ας πούμε, στο ίδιο γήπεδο, χωρίς να έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, ας πούμε, τι γίνεται σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα των υπολείπων περιοχών, νομίζω ότι ο Ιάσονας είναι από τις top ομάδες όσον αφορά την περιοχή. Εγώ έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Ειλικρινά σας μιλάω και θεωρώ ότι νομίζω ότι ο Ιάσονας αυτό είναι το κλειδί που πρέπει να εκμεταλλευτεί. Δηλαδή για μένα, εφόσον ο Ιάσονας δεν ανήκει στις ομάδες οι οποίες έχουν αυτό που λέμε είτε τον πρόεδρο, είτε την ομάδα των πρόεδρων, η οποία θα βάλει μέσα λεφτά πολλά και θα κάνει η ομάδα, ας πούμε, έναν πολύ μεγάλο και θα μπει, ας πούμε, η ομάδα στην απορία πρωταθλητισμού, θεωρώ ότι ο Ιάσονας αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνει και είναι και ένα όραμα, μάλιστα, του Νίκου του Φούσκα. Όταν είχα έρθει στην ομάδα, μου το ανέλησε πιο εξονυχιστικά. Να στηρίζεται η ομάδα αποκλειστικά στις ακαδημίες. Όταν λέμε αποκλειστικά, εννοούμε με κάποιους παίχτες οι οποίοι ας πούμε, είναι χρόνια μες στην ομάδα και δουλεύουν σωστά και την ξέρουν την ομάδα. Και από τη μεγάλη δεξαμενή των ακαδημιών να αντλούνται συνεχώς παίχτες οι οποίοι μπορούν, οι οποίοι θα εκπαιδεύονται σωστά. Από την ηλικία των 10, 12, 13 ετών θα πηγαίνουν 15, 16, 18 και θα είναι σε μια συγκεκριμένη ρότα, σε μια συγκεκριμένη πορεία για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αντρικό τμήμα. Νομίζω ότι με τις εποχές τις οποίες έχουμε και τις εποχές τις οποίες έρχονται, αυτό θα είναι το ιδεατό σενάριο και ο μόνος τρόπος δουλειάς, νομίζω, ο οποίος θα αποδίδει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ δεν τα γνώριζα τα πράγματα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι η πρώτη χρονιά που μπαίνω στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και το βλέπω πώς είναι. Και πραγματικά, εδώ πέρα συμφωνώ απόλυτα με τον Νικό Ζουμπατόπουλο ότι πραγματικά δεν υπάρχει αυτό που λέμε η ποιότητα, η εξαιρετική. Δηλαδή, θα δεις παίχτες που είναι αθλητές. Σίγουρα υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα. Έχουν μία παραπάνω επαφή με την μπάλα, υπάρχει μία τεχνική, ας πούμε, επίπεδου β', αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ότι θα δεις κάτι και θα ενθουσιάσει τεχνικής, έτσι. Συνεπώς, νομίζω ότι με βάση αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι οι ομάδες οι οποίες θα στηριχθούν στην ακαδημία τους και μία από αυτές τις ομάδες είναι ο Ιάσονας, νομίζω ότι αυτές οι ομάδες έχουν το μέλλον. Γιάννη, εσάς σας στήριξαν οι φιλαθλοί στο Καματερό. Το γήπεδο ήταν γεμάτο σε πολλά παιχνίδια. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Οι φιλαθλοί μας φέτος και πέρσι, γιατί κάναμε μια πρωταθληματική χρονιά και πρόπερσι ήταν κοντά μας.
παρότι τα πρώτα τελευταία χρόνια είχαν απομακρυνθεί. Βέβαια, μιλάμε για τους αριθμούς που μιλάει ο Νίκος, έτσι, δεν μιλάμε για τους παλιούς αριθμούς. Και αν θέλεις την άποψή μου, αυτό είναι ένα σημείο των καιρών. Οι φύλαζοι έχουν κάτι στο καναπέ πλέον τώρα, έτσι, και απολαμβάνουν Premier League, γερμανικό πρωτάθλημα, ισπανικό. Δεν τους μένει χρόνος να βγουν και στην Αθήνα, αν δεν έχουν ένα παιδί, αν δεν είναι στη διοίκηση, αν δεν είναι δίπλα, αν δεν έχουν μια έτσι σχέση πιο κοντινή, δεν έρχονται. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι οι ρομαντικοί ερασιτέχνες φύλαζοι που έχουν απομείνει και έρχονται κοντά μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς μαζέψαμε, συγκεντρώσαμε, συσπηρώσαμε φέτος και πέρσι και προπέρσι αρκετούς περισσότερους από ό,τι ήταν τις πιο παλιές χρονιές. Και αυτό είναι έτσι και μια ηθική ανταμοιβή ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Πιστεύω να μας ακολουθήσουν και τις επόμενες χρονιές και να κάνουμε όλοι μαζί το καλύτερο για την ομάδα μας. Ποιος θα ήθελες, Γιάννη, να δώσεις συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ξέρω πού θα ήθελες να αναφέρεις, σε ποιους θα ήθελες να αναφερθείς. Στην δική μας ομάδα, δεν σε άκουσα ολοκληρωμένα. Βεβαίως, ναι, για τη δική σου ομάδα, για την εφετική σου πορεία. Η πορεία είναι μια συνολική πορεία. Είναι συνολική πορεία που ξεκινάει από τη διοίκηση, παίρνει, ακολουθεί ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές, όσοι ασχολούνται με την ομάδα, οι φύλαθλοι, οι χορηγοί μας που λίγοι αλλά αρκετά σημαντικοί. Σε όλους ανοίγουν τα συγχαρητήρια, όλοι έχουν το μερίδιο ευθύνης και όλοι έχουν το μερίδιο επιτυχίας. Είναι μια συνολική δουλειά. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το τρέξει ένας. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, δεν περισσεύει κανείς και ο καθένας που μπορεί να φύγει λίγο από την ομάδα. Όταν το δούμε όλοι στο εμείς, και όταν βγάλουμε τα προσωπικά, τότε το ποδόσφαιρο θα πάει μπροστά. Δεν μπορούμε να προσωπευτούμε ούτε επιτυχίες ούτε αποτυχίες. Εμείς έχουμε στηρίξει πρόσωπα και καταστάσεις αυτά τα τρία χρόνια με συνειδητά. Δεν έχουμε ρίξει τις ευθύνες στο πρώτο στραβοπάτημα. Έχουμε δικαιωθεί από αυτή την πολιτική και τη φιλοσοφία μας και έχουμε μοιραστεί τις επιτυχίες όλοι το ίδιο. Και νομίζω ότι είναι ο υγιής τρόπος και η αντίληψη που πρέπει να έχει κάθε ομάδα αν θέλει να πάει μπροστά. Θα ήθελες να αναφερθείς ονομαστικά σε κάποιον ή όχι? Εννοείται ότι είναι σημαντική η παρουσία του προπονητή μας, έτσι, ο οποίος για τρία χρόνια κοντά μας, ο Νίκος Κουνάτης, είναι ένα παιδί το οποίο είναι από τα σπλάγματα της ομάδας. Προσωπικά εγώ τον είχα από το σπερισί της Ακαδημίας που θα ήμουν εγώ προπονητής. Έχει περάσει από όλα τα στάδια. Έφτασε και αυτό το προπονητή, το οποίο το εξασκεί το επαγγελμά του εδώ και 6-7 χρόνια, έχει προοδεύσει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα προοδεύσει κι άλλο. Του παρέχουμε όσο μπορούμε τα περισσότερα πράγματα και νομίζω ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά και θα βγάλουμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Και όλο το team και οι συνεργάτες, να αναφερθείς και στους συνεργάτες σου. Βεβαίως, οι συνεργάτες του είναι εξαιρετικά παιδιά, τα οποία έχουμε την τύχη να είμαστε μαζί τους. Είναι δύο γυμναστές, ο Νίκος, ο Διονύσης ο Παπάς και ο Άγγελος ο Κωνσταντόπουλος. Είναι ο βοηθός και συνεργάτης του Αντώνης ο Βαζαλαματζής. Και φυσικά και οι προπονητές των ακαδημιών μας, έτσι, ο Παναγιώτης ο Μουρούτης, ο Γιώργος ο Καλύβας, ο Θεοδωρακόπουλος ο Ηλίας, ο Γιώργος ο Ζαχαρόπουλος και ο Δημήτρης ο Τσιαπάρας. Λοιπόν, είναι παιδιά τα οποία έχουν βοηθήσει τα μέγιστα και φυσικά επιστηριζόμαστε πάνω τους. Ο προπονητής θεραματοφυλάκων. Και ο προπονητής θεραματοφυλάκων. Ο Παναγιώτης ο Καδόλος. Είναι ο Παναγιώτης ο Καδόλος, ένα εξαιρετικό παιδί. Δυστυχώς, όταν είμαστε live ξεχνάμε πράγματα και καλά κάνεις και με διορθώνεις. Θα ήταν λάθος μου να μην το σημειώσω και αυτό. Είναι ένα παιδί από τις γειτονίες εδώ τις δικές μας. Πολύ εργατικός, πολύ φιλόδοξος και έχει βοηθήσει και αυτός πάρα πολύ. Έτσι. Ωραία. Νικόλα, σε ποιον εσύ από τη δική σου πλευρά θα ήθελες να ευχαριστήσεις? Εμείς είμαστε στον Ολυμπιακό μια πολύ όμορφη οικογένεια.
Το κλίμα που έχουμε είναι εξαιρετικό και οι αθλητές μας είναι πάρα πολύ καλοί. Όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Έχουμε μια πολύ όμορφη παρέα, ο κύριος Άσαλος, ο Θωμάς ο Μακρύς, ο γυμναστής μας, που είναι επίπεδο αλφαεθνικής, ο Τάκης ο Κουσίδης, που είναι προπονητής θερματοφυλάκων. Γενικά είμαστε μια ομάδα με εξαιρετικό κλίμα. Μας βοηθάει η διοίκηση πάρα πολύ, μας βοηθάνε οι φίλαθλοι μας που είναι συνέχεια και στα δύσκολα και στις νίκες μάλλον και στις ήττες μαζί μας. Και γενικά η όλη χρονιά στενοχωρηθήκαμε που τελείωσε έτσι άδοξα. Γιατί περνάγαμε πάρα πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Περνάγαμε πολύ όμορφα. Μας στηρίζουν πάρα πολύ ο κ. Γεωργόπουλος που δίνει την ψυχή του για την ομάδα, όπως και ο κ. Χαραλαμπόπουλος και όλο το υπόλοιπο συμβούλιο. Και προσπαθούμε ο ένας να βοηθάει τον άλλον για το καλό της ομάδος. Γιατί έχει δίκιο ο Γιάννης, αν στο ποδόσφαιρο βγάλεις το εγώ και βάλεις το εμείς, πάντα έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Πάντα καλύτερα αποτελέσματα στο εμείς. Το εγώ πάει αλλού η δουλειά. Θα ήθελα να αναφέρεις και το team της Ακαδημίας. Team της Ακαδημίας, ναι. Είναι προπονητές ο Σταύρος Εφαπλοπατάς, που είναι πάνω από 10 χρόνια στο σύλλογο. Ο Δημήτρης ο Καραμάνης. Ο Νικολάκης ο Ρόιμπας, που είναι στα πολύ μικρά. Και ο Μάκης ο Ράπτης, αυτή η μορφή των ελληνικών γηπέδων, που μας βοηθάει και είναι σαν μπαλαντέρ στην ομάδα και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ φέτος. Γενικά λειτουργούμε, είμαστε καλό team, λειτουργούμε όμορφα, περνάμε όμορφα στην ομάδα μας. Οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας, για να μην παραπονέθω, δεν τους ανέφερες. Είναι ο κύριος Αβραμίδης, που είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του, όπως και ο Αντώνης ο Παρασκευόπουλος, που είναι η ψυχή της ομάδος. Είναι εξαιρετικό παιδί ο Αντώνης και βοηθάει τα μέγιστα στο σύλλογο. Ωραία. Βαγγέλη, εσύ παρακολούθησες και άλλες ομάδες από άλλους ομίλους. Πώς βλέπεις έτσι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο? Παρακολούθησα μόνο παιχνίδια του δικού μας, που ήταν στο δικό μας τον όμιλο. Και λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά και λόγω του ότι επειδή δεν την ήξερα καθόλου την κατηγορία, δεν είχα την παραμικρή ιδέα για την οτροπία, έστω για το πώς λειτουργούν τα πράγματα, για το τι παίχτες υπάρχουν, τι θα συναντήσουμε. Απλά ένιωσα την ανάγκη να παρακολουθήσω πολλούς αγώνες από τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε. Συνεπώς δεν έχω δει τον άλλο όμιλο. Γνωρίζω απλώς δύο-τρεις πολύ δυνατές ομάδες, οι οποίες είναι σίγουρα και τις γνωρίζω, ας πούμε, σαν δυνάμεις. Αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσω. Το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο είναι λίγο, νομίζω, μερικά πράγματα σε σοκάρουν λίγο, ας πούμε, προς την οργάνωση, προς το πώς το αντιμετωπίζουν οι παίχτες, το πώς το αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις, το τι περιμένεις να δεις. Ακόμα και οι διαιτητές είναι λίγο... νομίζω όλα αυτά είναι εμπειρίες. Δηλαδή το τι βλέπεις από την κάθε κατηγορία στην οποία υπάρχεις. Νομίζω ότι αυτό που μου μένει είναι ότι στο τέλος υπάρχει φιλότιμο από τους ανθρώπους που είναι μέσα. Δεν μιλάω τώρα γιατί γίνεται έξω σε πράγματα τα οποία δεν με αφορούν, αλλά υπάρχουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με μεράκι. Και αυτό το πράγμα ίσως δεν το βρίσκεις σε πιο πάνω επίπεδο. Δηλαδή νομίζω ότι βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δίνουν και την ψυχή τους, ας πούμε παίχτες οι οποίοι θα παίξουν αυτό που λέμε για τη φανέλα. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι σε συγκινεί λίγο, δηλαδή αυτό σε κρατάει λίγο. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω, επειδή και οι προλαλήσαντες ευχαρίστησαν. Σίγουρα, ας πούμε, τον Νίκο τον Κεφαλά, που ήταν, ας πούμε, που είναι ο βοηθός μου, ας πούμε, στην ομάδα και ήταν δίπλα μου σε όλα τα παιχνίδια. Τον Κώστα τον Δαδίτσο, προπονητής θερματοφυλάκων, εξαιρετικός. Σίγουρα τον Νίκο τον Φούσκα στη διοίκηση, έτσι, τον Χρήστο τον Μπράβο επίσης στη διοίκηση. Τον Γιώργο τον Μπουλάκη, που ήταν, ας πούμε, σε όλα. Σε όλα έτσι όσον αφορά, ας πούμε, ήταν ο φροντιστής της ομάδας.
και περισσότερο από όλα τους παίχτες. Νομίζω οι παίχτες ήταν όλοι εμείς αποτελούμε τους γύρω-γύρω. Οι παίχτες είναι ο πυρήνας. Αυτοί μπαίνουν μέσα, αυτοί παίζουν, αυτοί τα ακούνε όλα. Αυτοί στο τέλος πρέπει να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Και νομίζω ότι αν αντιμετωπίζουμε τους παίχτες μας με σεβασμό, τότε θα πάρουμε αυτό που θέλουμε από αυτούς. Γιατί εμένα, όπως είπα προηγουμένως για το φιλότιμο που βλέπω από ανθρώπους, ότι υπάρχει μέσα πάρα πολύ από ανθρώπους που ασχολούνται, νομίζω ότι αν κάτι λείπει λίγο από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε λίγο τον ερασιτέχνη παίχτη με λίγο περισσότερο σεβασμό. Το βλέπω γενικότερα. Το βλέπω αυτό. Έτσι, το πράγμα είναι... Ναι, ναι, και βέβαια. Ναι, 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 ναι. Εγώ τελείωσα. Να συμπληρώσω για τους αφανείς ήρωες του Ολυμπιακού Λιωσίων, που είναι ο Νίκος ο Ηλιάκης, ο Χρήστος και ο Χρήστος ο Ευθυμίου, που είναι οι φροντιστές του συλλόγου, κάνουν εξαιρετική δουλειά και είναι όλη μέρα στο γήπεδο. Αυτό. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, υπάρχουν ταλέντα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Μπορούν κάποιοι παίκτες να αναδειχθούν και αύριο μεθαύριο να τους δούμε σε επαγγελματικές ομάδες? Να αναφέρω ένα όνομα που μου έρχεται έτσι τώρα, ο Χερετάκης, που είναι και ο γιος του παλιού παίκτη του Ολυμπιακού Λιωσίου, του Στέφανο του Χερετάκη. Υπάρχουν ταλέντα. Αυτό που για μένα τους λείπει είναι ότι δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να ξεκινήσουν τη σκληρή δουλειά από πολύ μικρή. Και αυτό είναι και μια παθογένεια του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί όλοι κρεμόμαστε στα λόγια κάποιων προπονητών, κάποιων γνωστών, κάποιων φίλων και πάμε ψάχνοντας. Και ο κάθε προπονητής έχει δική του φιλοσοφία, το δικό του σκεπτικό. Δεν είναι όλοι ούτε τόσο εξειδικευμένοι, ούτε τόσο γνώστες. Εκεί υπάρχει ένα κενό. Πάντως ταλέντα υπάρχουν, όχι σε βαθμό, στο βαθμό που ήταν άλλα χρόνια και άλλες εποχές, όπως λέει και ο Νίκος, που γέμιζαν τα γήπεδα, αλλά ταλέντα υπάρχουν. Εάν το συνδυάσουμε τη σκληρή δουλειά από τα μικρά τους χρόνια, τη σωστή δουλειά, σκληρή δουλειά βέβαια, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ανέβουν και να τους δούμε στην Α' Εθνική. Έτσι, και το λέω με πολύ έτσι πιστεύω αυτό το πράγμα. Αλλά η δουλειά είναι αυτή που θα κάνει διαφορά όταν υπάρχει το ταλέντο. Βέβαια η εποχή μας είναι μια εποχή που τη δουλειά λίγη την αγαπάμε. Και γι' αυτό βλέπουμε ταλέντα να μένουν ταλέντα και να παραμένουν στην Α' Αθηνών ή να ανεβαίνουμε στη Γάμα και να κάνουν μετά το αγροτικό και να γυρίζουν να παίρνουν ξέρω κάποια χρήματα και να είναι ικανοποιημένοι με αυτό. Δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Την έχω πει πολλές φορές ποδοσφαιριστές του δικού μας ότι είναι εικόνα ενός ποδοσφαιριστή που δεν θέλει να φτάσει στο ταβάνι του. Για μένα πρέπει να προσπαθούμε όλοι μας καθημερινά να φτάσουμε όσο μπορούμε πιο ψηλά. Και είναι κρίμα εκεί που μπορούμε να φτάσουμε να μην το επιδιώκουμε να το κάνουμε. Αυτή είναι και η συμβουλή μου για κάθε νέο ποδοσφαιριστή, για κάθε νέο άνθρωπο που είτε ασχολείται με το ποδόσφαιρο είτε με κάτι άλλο. Πρέπει να βάζει στόχους και να βρίσκει το ταβάνι του. Γιάννη, να σου πω πάνω σε αυτό το θέμα κάτι. Αν η παίκτες καλή των ακαδημιών είναι καλοί μαθητές, στα 18 τους χάνεις. Εκεί που τους φτιάχνεις από τα 14 έως τα 18 να τους ανεβάζεις στην πρώτη ομάδα και δεν περάσουν στην Αθήνα και περάσουν στην επαρχία, τους έχασες. Εμείς φέτος χάσαμε έτσι 5 παιδιά. Ναι. Που ήταν να πάνε στην πρώτη ομάδα και επειδή δεν περάσανε στην Αθήνα, πήγανε στην επαρχία και τους χάσαμε. Τι θα προτιμήσει, να παίξει στο ερασιτεχνικό ή να φτιάξει τη ζωή του? Είναι μεγάλο κομμάτι αυτό. Είναι μεγάλο ζήτημα, γιατί όντως η ΚΑΠΑ 18 όλων των ομάδων τα τελευταία χρόνια υποφέρουν με την μέγενη των εξετάσεων που πλέον προχωράει όχι μόνο στην τρίτη λυκείου, αλλά ξεκινάει και από την δευτέρα λυκείου. Και βλέπεις παιδιά να σταματάνε την μπάλα ταλαντούχα για να διαβάζουν μόνο για τις εξετάσεις. Και εκεί πρέπει να βρεθεί μια χρυσή λύση, αλλά εμείς δεν θα υποκαταστήσουμε τους γονείς των παιδιών. Είναι δύσκολο αυτό. Δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε τα παιδιά από τα χέρια μας. Είναι οι γονείς αυτοί που τα συναντούν. Καλά κάνουν και δεν μπορούμε να είμαστε στους λόγους. Νίκο, και εσείς φέτος προωθήσατε αρκετά παιδιά, παίζουν και στην πρώτη ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Λαμπρόπουλος και κάποια άλλα παιδιά. Ο Λαμπρόπουλος, ο Τενές, ο Γιωργόπουλος, ήταν ο Σέρβας, ήταν ο Κουμπάρος, ήταν και άλλα παιδιά, αλλά περάσανε. Ο ένας πέρασε στην Πάτρα, ο άλλος πέρασε εδώ, ο άλλος εκεί.
Ο Λεβεντέλης που ήταν εξαιρετικός παίχτης. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε ανεβάσει πάνω από 12 παιδιά. Και έχουν μείνει 4-5. Τα υπόλοιπα έχουν περάσει στην επαρχία και έχουν φύγει. Και θα σας πω για τους γονείς. Νομίζω ότι καλά κάνουν. Θα ζήσουν από το ποδόσφαιρο. Δεν θα προτιμήσουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, μήπως κάνουν κάτι για να φτιάξουν τη ζωή τους. Θα κάτσουν να παίξουν Α Αθηνών ή Γ Εθνική. Είναι δύσκολο πολύ αυτό. Μετά τα παιδιά έχουν πάρα πολλές. Κάνουν πολλά πράγματα. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, φροντιστήρια. Πότε να προλάβουν να παίξουν μπάλα. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Γιατί δεν μπορείς να παίξεις μπάλα με μια μισή ώρα τη μέρα προπόνηση και δύο παιδιά. Κακά τα ψέματα. Αν δεν δουλέψεις μόνος σου, αν δεν δώσεις την ψυχή σου να παίξεις, δεν παίζεις. Και το ποσοστό για να παίξεις είναι ελάχιστο. Σε επίπεδο υψηλό. Είναι ελάχιστο το ποσοστό. Που λέγαμε ότι δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Ελάχιστο ποσοστό παίζει. Τι παίζει, το 1,0 τόσο. Εντάξει. Νίκο, ποιος θα είναι ο στόχος του Ολυμπιακού Λιωσίων την καινούργια σεζόν και αν έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις εν ώψη της νέας σεζόν? Ο στόχος του Ολυμπιακού Λιωσίων είναι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τα άλλα θα τα βρούμε. Ακόμη κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Κανείς δεν λέει ότι ναι, θα μπω εγώ στην ομάδα, θα κάνω αυτό. Ποιος, αφού δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θέλει κανείς να μας πει τι θα γίνει? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ότι θα βρεθεί λύση, θα βρεθεί. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι στο σύλλογο που βοηθάνε, όπως βοηθάνε όλα τα χρόνια. Αλλά ο σκοπός είναι να γίνει μια επανεκκίνηση. Όταν θα γίνει η επανεκκίνηση, θα βρεθούν και θα γίνουν και οι σωστές κινήσεις. Ωραία. Βαγγέλη, τι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιωθεί, αν είναι να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για τη βελτίωση της εικόνας του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου? Σίγουρα το πρώτο και μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το γηπεδικό. Δεν υπάρχουν γήπεδα αρκετά στην Αθήνα. Υπάρχουν ομάδες που προπονούνται στα μισά γήπεδα. Δεν κάνουν προπόνηση σε κανονικό γήπεδο. Ναι. Και εμείς είμαστε μία από αυτές τις ομάδες, έτσι. Αν θα κατηγορία ομάδας και δεν κάνετε σε ολόκληρο γήπεδο προπόνηση. Βαγγέλη, εμείς αλλιώς είμαστε προνομιούχοι. Εμείς αλλιώς είμαστε προνομιούχοι στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν διαφωνώ ότι είμαστε προνομιούχοι. Ναι, δεν διαφωνώ ότι σίγουρα υπάρχουν ομάδες οι οποίες βιώνουν χειρότερα πράγματα. Αλλά αντικειμενικά τώρα, έτσι, και αν είσαι προπονητής, καταλαβαίνεις ότι μία φορά τη βδομάδα να δουλεύει σε ολόκληρο γήπεδο, το οποίο κιόλας δεν είναι και ακριβώς σαν να λέμε γήπεδο 11x11, δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρκεί. Και δεν αρκεί και στους παίκτες. Και φαντάζομαι δεν αρκεί ούτε και στην ομάδα, ούτε και στη διοίκηση γενικότερα. Τώρα, το ότι βρίσκεις μια κατάσταση, απλά τη δέχεσαι και λες κιόλας και ευχαριστώ, γιατί μπορεί άλλες 10 ομάδες να είναι χειρότερα από σένα, αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Και αν ήξερα ότι είναι οι άλλες ομάδες έτσι, θα ήμουν κι εγώ πολύ χαρούμενος. Το θέμα είναι ότι, επειδή μιλάμε για τη βελτίωση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, θεωρώ ότι αρχικά πρέπει να πεις ότι θα βελτιωθεί σε οργανωτικό επίπεδο. Θέλει να βελτιωθεί σε οργανωτικό επίπεδο. Είναι νομίζω αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο Γιάννης, νομίζω αυτό τα συνοψίζει όλα. Αν βγάλουμε στην άκρη το εγώ, τα προσωπικά μας συμφέροντα και απλά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά αποφασίσουν να φτιάξουν το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι είναι θέμα βούλησης. Μετά, το ποιοτικό. Άμα δεν μπορείς να προπονηθείς σωστά, δηλαδή να δουλέψεις όπως πρέπει, με τις συνθήκες με τις οποίες πρέπει, τότε πώς θα δουλέψεις? Εμείς, και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίκος Ζουμπατόπουλος, ότι όταν φτιάχναμε το γήπεδο, νομίζω ήταν το Δεκέμβρη, έτσι. Το Δεκέμβρη αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί καθυστέρησε πολύ, γιατί δηλαδή συνέβησαν μέσα σε πράγματα τα οποία και εμάς σε αγωνιστικό επίπεδο μας πήγανε πάρα πολύ πίσω. Και σίγουρα πήγανε και τον Ολυμπιακό Λιωσίον. Να πηγαίνουμε σε άλλο γήπεδο να παίζουμε, να αργεί. Υπήρχε μια περίοδος που μοιραζόμασταν το γήπεδο που έχουμε δίπλα, που είναι το δεύτερο γήπεδάκι, το μοιραζόμασταν για τρία με το γυναικείο, ας πούμε, και το εφηβικό. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Και σε αυτό προφανώς και δεν φταίει ο Ιάσονας. Αλλά φταίει το ότι δεν έχουμε γήπεδο, γιατί πρέπει να στριμωχτούμε κάποιες ομάδες.
Ούτε θέλουμε να βάλουμε δύσκολα στο Ήλιον, ούτε στον Ολυμπιακό Λιοσίον. Δεν το συζητάμε καν. Έτσι πρέπει όλοι να βολευτούμε. Δεν το συζητώ. Και μάλιστα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε όλοι μαζί αυτό το πράγμα. Με συνεργασία, με σωστά. Δίναμε πάντα ο ένας τον άλλον, πάρε 5 λεπτά, πάρε 10. Ναι, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και προσωπικά από, το, από τον Νίκο Δεσμπατόπουλο, κανένα απολύτως. Αλλά πώς θα, δηλαδή, θα αλλάξει κάποια πράγματα άμα δεν μπορείς. Δηλαδή, προσπαθείς ας πούμε, να δουλέψεις λίγο ποιοτικά. Δεν γίνεται να δουλέψεις λίγο ποιοτικά. Και τα οικονομικά είναι πολύ περιορισμένα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Συνεπώς, νομίζω ότι θέλει μεράκι. Πρέπει να μην το βλέπεις σαν επάγγελμα, δηλαδή πρέπει να το κάνεις αυτό γιατί σ' αρέσει, γιατί το γουστάρεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πολλά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βελτιωθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν πιστεύω ότι, λόγω οικονομικών, δεν πιστεύω ότι μπορεί ποτέ να φτάσει τα επίπεδα κατηγοριών οι οποίες έχουν επαγγελματικά, οι οποίες είναι επαγγελματικές, λόγω οικονομικών κυρίως, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Αλλά θέλει μεράκι. Θέλει μεράκι πιο πολύ και να θέλουν οι από πάνω. Να θέλουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μάλλον αυτό δεν το βλέπω. Και όταν λέω να θέλουν, εννοώ, μιλάω τώρα για από ομοσπονδίες, ενώσεις κλπ. Έτσι, δεν μιλάω για τις διοικήσεις. Οι διοικήσεις πράττουν με αυτά τα οποία μπορούν. Και κάθε μια με τη δύναμή της κάνει ό,τι μπορεί. Γιάννη, εσείς δεν έχετε πρόβλημα στο γήπεδο. Δεν έχετε. Είναι και κάποια άλλη ομάδα που. Ναι, σε εμάς όχι, δεν θα έλεγα ότι αντιμετωπίζουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα χωρητικότητας. Βέβαια, φιλοξενούμε το σωματείο της Ζωφριάς για κάποιες προπονήσεις, καθημερινές βέβαια, αλλά ο χώρος υπάρχει. Το πρόβλημα με το δικό μας το γήπεδο είναι ότι είναι μεν δημοτικό, αλλά ο Δήμος τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, δεν έχει ούτε φύλακα εκεί να βάλει. Και στην ουσία έχουμε γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο τελευταία δεκαετία έχει αποκτήσει χρέη φύλαξης γηπέδου, συντήρησης γηπέδου και έχουμε και τέτοια προβληματάκια τα οποία κάθε δημοτική αρχή προσπαθεί φιλότιμα να λύσει, να βοηθήσει, αλλά δυστυχώς μένουν άδικα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Βούληση πιστεύω ότι έχουν αρκετοί. Έχουν περιοριστεί πολύ τα οικονομικά. Εγώ είμαι συγκαταβατικός. Και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις βλέπουμε χρόνο με τον χρόνο να έχουν λιγότερο κόσμο, λιγότερους εργάτες, λιγότερο προσωπικό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως πάνε οι παλιές εποχές που κάποια πράγματα δεν ήταν αυτονόητα και λυμένα. Κάθε χρόνος που περνάει πρέπει να βάζουμε και κάτι ακόμα. Αυτό βλέπω εγώ και ίσως τελικά πρέπει να δούμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο πραγματικά με την έννοια που αυτή αποτυπώνει η λέξη ερασιτεχνικό. Πρέπει να το δούμε ερασιτεχνικά. Δηλαδή και ίσως και ο καιρός τώρα και αυτή η κρίση υγειονομική μας ξαναβάλει σε μια τέτοια συζήτηση πραγματική. Ότι όπως είπαν και ο Βαγγέλης και ο Νικόλας, πρέπει οι ποδοσφαιριστές και αυτοί που αμείβονται για κάποια πράγματα να δουν ότι από αυτά δεν πρόκειται να γίνουν ούτε πλουσιότεροι ούτε επαγγελματίες. Πρέπει να το κάνουν για το μεράκι τους και να το κάνουν γιατί το πιστεύουν. Έτσι μόνο θα ανασάνουν οικονομικά λίγο τα σωματεία, οι παράγοντες θα παραμείνουν για κάποια χρόνια ακόμα τουλάχιστον και δεν θα φύγουν τρέχοντας. Αν ξαναμείνουμε στις λογικές του ότι κάθε ποδοσφαιριστής, εγώ για να έρθω εκεί θέλω τόσα και ότι αν δεν είναι αυτό έτοιμο, εγώ δεν συνεργάζομαι μαζί σας, πρέπει δηλαδή να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Η όρεξη υπάρχει, το μεράκι υπάρχει, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ερασιτεχνικό. Έτσι, στα οικονομικά δεδομένα πρέπει να προσαρμοστούμε άπαντες, όσοι τουλάχιστον το αγαπάμε. Όσοι δεν το αγαπάμε, θα βγούμε απ' έξω. Είναι φυσική ροή των πραγμάτων. Νίκο, ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τι πρέπει να βελτιώσει η ΕΠΣΑ, ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει, τι πιστεύεις εσύ? Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να παίζουν πιο πολλά νέα παιδιά. Πιστεύω ότι πρέπει κάποια ηλικία να τη σταματήσει. Τώρα να βλέπεις 35 χρονών
να παίζουν β' κατηγορία και α' κατηγορία, για μένα είναι λάθος. Εντάξει, αυτοί που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, έχουν κάνει την καριέρα τους, φτάσανε σε μια ηλικία, είναι καλό να αποσύρονται και να μην πηγαίνουν σε ομάδες και να παίρνουν θέσεις 18 χρονών και 20 χρονών παιδιών. Τι νόημα έχει να παίξει ένας 35άρης, ένας 36άρης στην α' κατηγορία? Έτσι, αυτό το βάζω σαν ερώτηση. Δηλαδή, είμαι εγώ προπονητής και έχω ένα παιδάκι 20 χρονών που έχει 10 χρόνια μπροστά του να παίξει ποδόσφαιρο και είναι γηγενής, είναι μέσα από την ομάδα, από το σύλλογο. Και παίρνω ένα παίκτη 35-36 χρονών που παίρνει κάποια λεφτά. Γιατί να βάλω εγώ το 36 χρονών, μην βάλω το παιδάκι να παίξει που έχει τόσα χρόνια μπροστά του? Και να δεν χρειάζονται όμως, Νίκο, και οι έμπειροι παίκτες σε κάποια ομάδα που θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο? Εντάξει, να πάρεις ένα-δύο παίκτες. Το καταλαβαίνω. Μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει την άνοδο, να πάρει ένα-δύο παίκτες να κάνουν τη διαφορά. Αλλά να παίζουν 35-36 χρονών και 37 χρονών β' κατηγορία. Β' κατηγορία 37 χρονών. Πήγαινε να παίξει με τους φίλους σου, φίλε, πήγαινε να παίξει 5x5. Τι νόημα έχει να παίζουν β' Αθηνών? Για να συμφωνείς, Βαγγέλη. Ναι, 37 χρονών. Δηλαδή, συγγνώμη να σου πω κάτι. Θέλω να βάλω ένα παιδί εγώ και γυρνάω στον πάγκο και έχω ένα 35 και ένα 20χρονο. Ποιον θα βάλει, ένας λογικός προπονητής, ποιον θα βάλει? Νομίζω ότι αυτό είναι και λιγάκι θέμα της ΕΠΣΑ, ας πούμε, ή της ανάλογης ένωσης, ότι θα πρέπει να το έχει σαν όριο. Δηλαδή, νομίζω ότι αν το είχε θέσει σαν όριο, θα το είχαν λάβει και ομάδες ως απαγορευτικό, οπότε δεν θα το κάνανε. Οπότε... Τι έχει να σου προσφέρει? Εντάξει, εγώ συμφωνώ, έχει κάνει την καριέρα του, εξαιρετικός παίχτης, έχει δώσει τα πάντα. Είναι 35-36 χρονών. Τι έχει να προσφέρει? Σίγουρα. Είναι... Ειδικά ένας μικρός μπορείς να πάρεις πολλαπλά ωφέλη. Δεν το συζητώ καν αυτό. Είναι παίχτης από τα σπλάχνα του συλλόγου. Έτσι. Είναι από 5, από 6, από 7 χρόνια στο σύλλογο. Έχει όραμα να παίξει. Είναι φιλόδοξος. Ο 35 φιλόδοξη έχει. Πού να πάει? Νίκο, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Συγγνώμη που διακόπτω. Πάντως, εάν όντως η διοργανώτρια αρχή έβαζε στην προκήρυξή της οποιαδήποτε χρονιά και οποιαδήποτε στιγμή ότι το όριο των μικρών ποδοσφαιριστών ανά 2 έτη θα αυξάνεται και το όριο των μεγάλων ποδοσφαιριστών ανά 2 έτη θα μικραίνει, θα πέφτει, έτσι, αρχής γενομένης από το 2020, σε 8 χρόνια θα είχαμε άλλο ποδόσφαιρο. Έτσι, γιατί αν τους μικρούς είναι μακροπρόθεσμο αυτό που πρέπει να έχει. Και θα είχαν και οι ομάδες και το χρόνο και να το αφομοιώσουν και να το λειτουργήσουν. Δεν λέμε να το κάνει μια χρονιά στην άλλη. Αλλά σκέψου κάθε χρόνο να αύξανε τον αριθμό των μικρών από 3 σε 4 ή κάθε 2 χρόνια και αυτό να το ανακοίνωνε έγκαιρα. Ή το αντίστροφο για τους μεγάλους. Αυτό θα ήταν σε όφελος του ελευθερικού ποδοσφαίρου, σε βάρος των ανθρώπων που θέλουν να γυρνάνε και να παίρνουν χρήματα έτσι για να κάνουν αυτές. Έτσι. Γιάννη, θα λειτουργούσε και υπέρ των ακαδημιών καλύτερα αυτό. Έτσι. Γιατί πολλοί γονείς παίρνουν τα παιδιά τους και φεύγουν. Γιατί σου λέει, να σου πω, πήρατε ένα 35 χρονών και το γιο μου δεν τον βάζετε να παίξει ή δεν τον δοκιμάζετε να παίξει. Για ποιο λόγο να κάτσω, θα πάω αλλού. Και φεύγουν. Είναι αγκάθι αυτό μεγάλο. Έτσι. Και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε κοινή συνισταμένη σαν σωματεία. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο όργανο των διοικητικών συμβουλίων κοινό για όλα τα σωματεία να κάτσουμε και να βγάλουμε μια απόφαση και να πούμε μαζεύονται οι πρόεδροι, μαζεύονται οι τεχνικοί διευθυντές των σωματείων και βάζουμε μια τέτοια απόφαση και την προωθούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιο συνδικαλιστικό όργανο. Άρα η Ένωση θα πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι είναι, πρέπει, αλλιώς δεν θα το έχουμε το ποδόσφαιρο αυτό το δρασινικό για πολλά χρόνια. Είναι όντως κέραιο αυτό το πρόβλημα. Βαγγέλη, ήθελα να κοιτάω τώρα για στη φετινή σου βαθμολογική συνδομηδία. Έχεις 6 ισοπαλίες. Μήπως αυτές οι 6 ισοπαλίες, αν ήταν οι μισές νίκες, θα έχεις ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη? Εντάξει, ίσως. Αυτό είναι τώρα και λίγο υποθετικό.
Εντάξει, επειδή κάποιες είναι με ομάδες που είναι αρκετά ψηλά, εντάξει, προτιμώ να το βλέπω μισογεμάτο, ας πούμε, παρά να το βλέπω μισάδιο. Συνεπώς, χαίρομαι που από αυτές τις ισοπαλίες κάποιες είναι με τον Χαραβγιακό, είναι με τον Άρη Πετρούπολης, είναι, ας πούμε, με ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν, έτσι. Οπότε, εντάξει, σίγουρα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το επίτευγμα να ήταν νίκες. Αλλά νομίζω ότι για κάθε αποτέλεσμα που έχουμε πάρει, έχουμε παλέψει πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι κάθε ισοπαλία ήρθε με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, δίκαια. Δεν έχω αυταπάτες αυτό. Εντάξει, σίγουρα μπορούσαν κάποιες ισοπαλίες να είναι νίκες, κάποιες άλλες θα μπορούσαν να είναι και ήττες. Οπότε εντάξει, δεν έχω παραπάνω. Πιο πολύ με ενοχλούν τα παιχνίδια μέσα στην έδρα μας που δεν τα εκμεταλλευτήκαμε με τις μικρές ομάδες. Αυτό είναι, δηλαδή, που πήραμε αποτελέσματα με ομάδες μεγάλες που τα είχαμε δουλέψει και τα παιχνίδια λίγο πιο πολύ, γιατί τα περιμέναμε, γιατί ξέραμε ότι θα βρούμε απέναντί μας πολύ δυνατούς αντιπάλους, και σε παιχνίδια που θεωρητικά ήταν must win, δεν τα πήραμε. Αυτό νομίζω, εμένα πιο πολύ αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο. Το επίπεδο της αθηναϊκής διαιτησίας, οι Αθηναίοι διαιτητές, φέτος από τη διαιτησία σαν ομάδα. Η διαιτησία φέτος είναι πολύ καλύτερη. Έχει νέα παιδιά που στα περισσότερα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή παίζανε 50-50. Είναι διαιτητές καριέρας οι περισσότεροι. Είναι, ναι, πολύ καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα από άλλα χρόνια η διαιτησία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν έχω... Εντάξει τώρα, εγώ είναι άδικο τώρα να εκφέρω άποψη για τα προηγούμενα. Θα σε αδικήσουν και θα σε ευνοήσουν οι διαιτητές, ναι, αλλά ως επιτοπλίστων είναι καλές διαιτησίες. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει δόλος. Έτσι, εγώ δεν είμαι από αυτούς, μακριά από μένα τέτοια λόγια, ότι υπάρχει δόλος κλπ. Απλά, ίσως είναι λίγο φοβισμένοι οι διαιτητές, ας πούμε, ανάλογα σε ποια έδρα παίξουν, κάτι που ίσως και λόγω του ότι είναι... ας πούμε, η αλφα κατηγορία της Αθήνας και δεν είναι, ας πούμε, διαιτητές που είναι μιας κάποιας καλύμπρας και κάποιου επίπεδου. Ίσως αυτό είναι και λίγο λογικό. Αλλά εντάξει, δεν έχω παράπονα από τη διαιτησία. Αγγέλη, πίστεψε με, στην αλφα κατηγορία πια δεν υπάρχουν έδρες. Παλιά δεν έμπαινε στο γήπεδο. Τώρα και μπαίνεις και φεύγεις. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Εντάξει, παραδείγματος χάρη, η διαιτησία που πήραμε με τον Αθηναϊκό, στο δεύτερο αγώνα μάλιστα που κερδίσαμε, ήταν πάρα πολύ κακή. Απ' την άλλη, η διαιτησία που πήραμε με τον Άρη Πετρούπολης, ας πούμε, μες στην έδρα μας, ήταν πάρα πολύ καλή. Έχουμε χάσει παιχνίδια και είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη διαιτησία. Και σε παιχνίδια, ας πούμε, στα οποία μπορεί να έχουμε κερδίσει ή να έχουμε κάνει ισοπαλία, έμεινα, ας πούμε, με κάποια πικρία, γιατί λέω ότι για ποιο λόγο. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, το παιχνίδι, επίσης ένα παιχνίδι, με τον Αθηναϊκό μες στην έδρα μας, δεύτερη αγωνιστική, που χάσαμε 0-1, έπιασε ένα εξαιρετικό, έκανε μια εξαιρετική επέμβαση, ας πούμε, ο τερματοφύλακας που τώρα είναι στο καματεράς μου, ο Λευτέρης, ο Ανδρεουσόπουλος, και του εύχομαι και κάθε επιτυχία. Νομίζω ότι αυτό το πέναλτι, ας πούμε, δεν το δίνεις επανάληψη χωρίς να έχεις μια εικόνα από το VAR, ας πούμε. Εφόσον δεν υπάρχει VAR στο αστυνομικό ποδόσφαιρο, αυτό το πέναλτι δεν μπορείς να το δώσεις. Σε εκείνον τον αγώνα, ας πούμε, εμάς, μας στέρισε, ας πούμε, έναν πόντο και δόθηκαν, ας πούμε, τρεις πόντοι που για μένα, κατά εμένα, ας πούμε, είναι άδικο, έτσι. Χωρίς να θέλω να πω τίποτα για κάποια ομάδα, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι είναι... Εντάξει, είναι κάποια πράγματα κιόλας τώρα που όταν τα βλέπεις μετά, τα βλέπεις και λίγο πιο... βλέποντας, ας πούμε, ότι έχεις χάσει και ένα βαθμό, ότι κάποια άλλη ομάδα πήρε κάποιους βαθμούς από εκεί, ίσως τα βλέπεις λίγο και λες, ας πούμε, κοίτα τώρα τι θέλω να είχα πάρει παραπάνω. Αλλά εντάξει, όχι, κατά γενική ομολογία νομίζω ότι συμφωνώ με τον Νίκο ότι okay, δεν υπάρχουν κακές διαιτησίες που λέμε ότι, είναι, ότι έχουν δόλο, ότι μπαίνουν μέσα για να σε αδικήσουν. Αυτό όχι. Γιάννη. Εγώ νομίζω ότι η διαιτησία είναι πολύ βελτιωμένη τα τελευταία χρόνια. Και αν την, και ειδικά στην αλφα κατηγορία, οι διαιτησίες οι περισσότερες, μην πω το σύνολο, ήταν εξαιρετικές.
Τώρα οι άνθρωποι λάθη, άνθρωποι είναι, θα κάνουν και ένα λάθος. Εδώ οι ποδοσφαιριστές κάνουν 10 λάθη ο καθένας μέσα στο παιχνίδι. Και εμείς άλλα 10. Λοιπόν, όχι, είναι νέα παιδιά, ακολουθούν, έχουν καλύψει την κατάσταση, ξέρουν κανονισμούς και πιστεύω ότι είναι σε ανωδική πορεία και τα πήγανε πολύ καλά και θα τα πάνε καλά. Έτσι, εμπιστοσύνη χρειάζεται και αυτή. Έτσι, και εντάξει, μην τους πυροβολάμε συνέχεια. Ωραία. Γιάννη, αν διεξαχθεί κανονικά το πρωτάθλημα, τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους του Καματερού για την καινούρια αγωνιστική χρονιά? Τι να περιμένουν από την ομάδα? Η ομάδα μας θα συνεχίσει το σχεδιασμό που έχει, βασιζόμενοι στους γηγενείς ποδοσφαιριστές, τα παιδιά από την Ακαδημία που μπορούν να σταθούν στην πρώτη ομάδα, σε προσεκτικές συζητήσεις και λίγες μεταγραφών, αν προκύψουν και αν φύγουν κάποιοι, γιατί εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή από το υλικό της ομάδας μας και το κορμό που έχουμε, είμαστε ικανοποιημένοι άκρως. Δεν θέλουμε να κάνουμε καμία προσθήκη, αλλά για οποιοδήποτε λόγο, αν κάποιο παιδί μπορεί να φύγει, θα το αντικαταστήσουμε. Έχουμε ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών, 25-28 ποδοσφαιριστών, πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι με τη δουλειά η οποία θα συνεχιστεί στο ίδιο μήκος κύματος, η ομάδα θα αποδώσει και καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο ανταγωνιστικό, θα πάει καλύτερα, σίγουρα, και θα αφήσει ένα καλύτερο στίγμα στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Το όραμά μας είναι το Καματερό να πρωταγωνιστεί, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση ποτέ να ανέβει. Όπως είπε και ο Νίκος, όπως είναι δομημένη η ΓΑΜΑ Εθνική και οι επόμενες κατηγορίες, είναι δομημένες για μεγάλες πόλεις, για μεγάλα πορτοφόλια ή για ομάδες που πλέον έχουν κάνει τέτοιο βάθος και τέτοιο ρόστερ που κάποια στιγμή τους αξίζει να φτάσουν εκεί. Εάν μετά από 10 χρόνια αξίζουμε να είμαστε εκεί με τα δικά μας παιδιά, εννοείται ότι και εμείς δεν θα πούμε όχι σε μια άνοδο, αλλά με δικά μας παιδιά. Έτσι, κάτι το οποίο θα πάει μόνο του. Άρα αυτό που υποσχόμαστε είναι δουλειά, η οποία θα φανεί στο γήπεδο. Νικόλα, εσύ τι μπορείς, τι υπόσχεσαι από τη δική σου πλευρά, τα λιώσια, την καινούρια περίοδο. Να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική, να έχουμε έναν κορμό καλό, αν χρειαστεί να πάρουμε 2-3 παιδιά, δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν, γιατί αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα κανείς δεν ξέρει που θα πάνε τα οικονομικά, και να προωθήσουμε κάποια παιδιά δικά μας και σιγά σιγά ο σύλλογος να βασίζεται σε παιδιά δικά του, γιατί αυτό είναι το σωστό στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί πια αυτό το μοντέλο με 15 μονοχρονίτες νομίζω ότι πρέπει να το ξεχάσουμε, και μπορεί αυτό τώρα με τον κορονοϊό να είναι καλό για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, να στηριχθούν πιο πολύ στα δικά τους παιδιά για να δουν τι μπορούν να κάνουν στην πορεία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Με προπονητή το Σάκη Σάσαλο. Μακάρι να μείνει ο Σάκης. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα μιλήσει με τη διοίκηση όταν αυτό είναι εφικτό. Ο Σάκης είναι εξαιρετικός προπονητής, εξαιρετικός χαρακτήρας. Και πάντα εγώ έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα μαζί του. Και μακάρι να μείνει στην ομάδα. Αυτό όμως δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα δικό του και της διοίκησης. Εκείνοι θα αποφασίσουν. Ωραία. Αλλά είναι εξαιρετικός προπονητής. Είναι και φίλος. Είχαμε άριστη συνεργασία. Και με το Σάκη και με το κύριο Μακρύ. Το γυμναστή μας. Μάλιστα. Βαγγέλη, κλείνοντας, εάν τώρα σε παρακολουθούν από την διοίκηση της ΕΠΣΑ, τι θα ήθελες να τους πεις ως Ιάσονας? Ναι. Της διακοπής του πρωταθλήματος και της... Καταρχήν θέλω να τους πω καλό κουράγιο, γιατί έχουν πάρα πολύ δύσκολο έργο. Αυτό που έχουν αναλάβει είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να μην αδικήσουν κάποιες ομάδες που σίγουρα είναι δύσκολο.
αλλά το θεωρώ και αναγκαίο. Αυτό που θα πω στην ΕΠΣΑ είναι ότι αυτό που θα έλεγα στην ΕΠΣΑ είναι ότι να λάβει υπόψη της όλους τους παράγοντες αυτή τη στιγμή που επικρατούν στο ποδόσφαιρο και να σκεφτεί τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, να σκεφτεί τους σκόπους που κάνει μια ομάδα, ούτως ώστε να είναι εκεί πέρα που είναι αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι πρέπει σαν γνώμονα να λάβει το ότι θα είναι καλύτερο να ευεργετηθεί μια ομάδα παραπάνω από αυτό που ήταν να πάρει, παρά να αδικηθεί μια ομάδα έστω και λίγο. Δηλαδή, θεωρώ ότι με αυτό σαν γνώμονα πρέπει να λειτουργήσει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι τα ξέρουν αυτά, ξέρουν 100 πράγματα από μένα καλύτερα όσον αφορά την οργάνωση της ΕΠΣΑ και εγώ προσωπικά τους έχω εμπιστοσύνη. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα ξαφνιαστώ πάρα πολύ στο τέλος της σεζόν. Χωρίς να θέλω να κάνω σωμα, κάποια εκτίμηση, δεν πιστεύω ότι στο τέλος θα γίνει κάποια πολύ χτυπητή αδικία. Δεν πιστεύω ότι κάποια ομάδα θα πει, ας πούμε, wow, τι μου συνέβη τώρα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αυτό. Δάνη, άκουσα παράπονα από τη Δημοτική Αρχή όσον αφορά το γήπεδο που ανέφερες πριν. Δεν ξέρω αν έχεις από κάπου αλλού παράπονα, θες να αναφέρεις. Όχι, και αυτά δεν μπορώ να τα πούμε παράπονα. Είναι μια πάγια κατάσταση την οποία η καινούργια Δημοτική Αρχή τώρα έχει αναλάβει. Προσπαθεί, είναι στο πλευρό μας, δεν έχω παράπονα του είδους ότι δεν μας συμπαρίσταται. Προσπαθεί να τα λύσει, είναι προβλήματα δεκαετίας το ζήτημα και της φύλαξης του γηπέδου, έτσι που είναι σημαντικό γιατί ένα γήπεδο είναι μια περιουσία. Το Καματερό μπήκε με λεφτά της περιφέρειας και με την βοήθεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και καινούριος πλεοτάπητα, όπως μπήκε και στο ήλιο. Είναι κρίμα τώρα να μην φυλάσσεται αυτό το γήπεδο και να μπαίνουν στη διάρκεια της μέρας που εμείς λείπουμε, γιατί τα πρωινά και τα μεσημέρια δεν λειτουργούν οι ομάδες, να πηδάει όποιος θέλει και να μπαίνει μέσα και να κάνει π.χ. ποδήλατο. Έτσι. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα κάνουν οι άνθρωποι ό,τι μπορούν. Περιμένουμε κι εμείς, γιατί όπως είπα, και αυτοί έχουν προβλήματα. Έλλειψη προσωπικού, έλλειψη πόρων. Δεν μην τα ισοπεδώνουμε όλα και λέμε θέλω, θέλω, θέλω. Όλα τα προβλήματα δεν είναι μια μέρα στην άλλη, αλλά βέβαια το σημαντικό είναι να υπάρχει βούληση και γνώση τους. Πιστεύω ότι και τα δύο υπάρχουν και όσο γίνεται θα λυθούν κι αυτά. Δεν έχω από κάπου αλλού, προς Θεού, οτιδήποτε άλλο. Κανένα παράπονο. Κάτι άλλο να προσθέσεις, κάτι άλλο να αναφέρεις. Αυτό που θέλω να προσθέσω και να κλείσω κιόλας, γιατί βλέπω ότι πάμε στο κλείσιμο, έτσι και είναι και λίγο περάσουμε την ώρα. Θέλω να ευχηθώ καλό κουράγιο σε όσους ασχολούνται με το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, είτε είναι παράγοντες, είτε προπονητές, είτε είναι ποδοσφαιριστές. Να έχουν υγεία, να έχουμε όλοι μας υγεία, έτσι γιατί είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή. Και σε σένα και συγχαρητήρια για την εκπομπή, τη φανταστική που κάνεις και για τις παρεμβάσεις σου στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικές, έτσι. Και να κοιτάξουμε όλοι μαζί με συνεργασία και προτάσεις όπως νομίζω πέσανε πολύ καλές και σήμερα, να πάμε ένα βήμα παραπάνω το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, που είναι αυτό που πρώτα απ' όλα στηρίζουμε και αγαπάμε. Έτσι, αυτό. Υγεία σε όλους και καλό βράδυ. Νικόλα, να κλείσουμε με εσένα. Και εγώ να ευχηθώ υγεία σε όλους, να ξεφύγουμε από αυτό το κακό που μας βρήκε, να μπούμε στην κανονική μας ζωή, γιατί από ό,τι έχετε καταλάβει έχουμε χάσει όλες τις ζωές μας, όλη τη ζωή μας, γίνονται μυστήρια πράγματα και να μπούμε σε μια κανονικότητα όπως ήμασταν πριν για να μπορούμε να δρομολογήσουμε τα πράγματα. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη γιατί όταν είχαμε πρόβλημα με το γήπεδο μας παραχωρήσαν το γήπεδο 2 φορές. Σας ευχαριστούμε πολύ που κάναμε προπόνηση. Τίποτα, για να μην το ξεχάσω. Το Βαγγελάκη να το ευχηθώ τα καλύτερα γιατί ο Βαγγέλης είναι εξαιρετικό παιδί, δουλεύει, είναι έντιμος άνθρωπος και δουλεύει πολύ σωστά για την ηλικία του. Και του εύχομαι τα καλύτερα. Και σε ένα μπράβο για την εκπομπή που παρουσιάζει το ποδόσφαιρο, το αεραστεχνικό. Και να έχουμε όλη υγεία και να ξανασυναντηθούμε. Απλώς πρέπει να επιστρέψεις στο γήπεδο γιατί σε βλέπω έχεις πάρει κιλά τώρα λόγω της... Όχι, σαν έχω χάσει κιλά. Έχω χάσει και 5 κιλά. Γιατί όλη μέρα περπατάω.
Για να μην σκέφτομαι. Λοιπόν, Νικόλα, σε ευχαριστούμε. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Και εσένα, Γιάννη. Και εμείς σε ευχαριστούμε. Φίλοι, μια ακόμη εκπομπή στις γειτονιές της Αθήνας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Καλό βράδυ.